Ο διευθυντής ενός μεγάλου πολυκαταστήματος που πουλάει τα πάντα παρακολουθεί κρυμμένος ένα πολιτή του με έναν υποψήφιο πελάτη και ακούει τον εξής διάλογο. Αυτή η πετονιά, φίλε μου, είναι η ανθεκτικότερη της αγοράς. Μόλις έχει κυκλοφορήσει. Μπορείς να ψαρέψεις μέχρι και καρχαρία με αυτήν. Πάρτιν και θα με θυμηθείς. Ωραία, δώσε μου δύο κουτιά. Μια στιγμή, φίλε μου. Πετονιά πήρες. Και μάλιστα την καλύτερη. Σε ποιο καλάμι όμως θα τη βάλεις. Καλάμι έχω. Λίγο παλιό μεν, αλλά τη δουλειά του την κάνει. Τι μου λες τώρα, ρε μεγάλε. Θα βάλεις αυτή την τέλεια πετονιά πάνω σε παλιό καλάμι. Μου φαίνεσαι για πιο ξύπνιος. Έχουμε κάτι καλάμια ψαρέματος. Άλλο πράγμα. Η ελαστικότητα και η ανθεκτικότητά τους είναι το κάτι άλλο. Καλά, καλά. Έχεις δίκιο. Θα πάρω και ένα καλάμι. Δεν μου είπες όμως, πού ψάρευες συνήθως. Κοντά στο λιμανάκι της περιοχής όπου έχω το εξοχικό μου, υπάρχει μια μικρή ξυλίνη από βάθρα. Κάθομαι εκεί στην άκρη με την ησυχία μου, με το καπελάκι, με το ψάθινο και ψαρεύω. Δεν το πιστεύω. Μα είναι δυνατόν. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι για να βρει κανείς καλά ψάρια πρέπει να ανοιχτεί στα βαθιά νερά. Συμφωνώ, okay, το ξέρω κι εγώ, αλλά δεν έχω βάρκα. Και εμείς τι είμαστε εδώ. Διαθέτουμε μία σειρά από διάφορα σκάφη. Από φουσκωτά μέχρι κότερα. Και αν κρίνω από την εμφάνισή σου, δεν μου φαίνεσαι για άνθρωπος που θα δυσκολευόταν να αγοράσει ένα μικρό σκάφος. Μα τώρα σου βαρολογείς. Στα καλά καθούμε να αγοράσω σκάφος. Τι είναι το σκάφος, ποδηλατάκι για το γιο μου. Έλα τώρα, αγαπητέ μου. Σκέψου το κύρος σου και την εκτίμηση που θα σου έχουν οι φίλοι σου μόλις ακούσουν ότι αγόρασε σκάφος. Όλοι οι αξιοπρεπείς κύριοι στην εποχή μας διαθέτουν κάποιο είδους σκάφος. Το σκέφτεται λιγάκι ο τύπος. Εντάξει, με έπεισες. Και μάλιστα θα του δώσω και το όνομα της κόρης μου και θα της το κάνω δώρο στα γενέθλιά της που είναι σε λίγες μέρες. Τέλεια! Πάμε να σου δείξω μέσα τα διαφημιστικά για να διαλέξεις. Αλλά για πες μου, δεν φαντάζομαι να διαθέτεις τρόλεϊ για να μεταφέρεις το σκάφος από το σπίτι σου στη θάλασσα. Α, ναι, θέλουμε και τρόλεϊ, δίκιο έχεις. Και κάτι τελευταίο πρωτού φύγεις. Τι αυτοκίνητο έχεις? Γιατί? Τι έχει να κάνει το αυτοκίνητο με το ψάρεμα? Ρωτάω για να δω αν είναι κατάλληλο να ρημουλκεί το τρόλεϊ με το σκάφος από πάνω. Δεν είναι και τόσο εύκολο για ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο να ρημουλκεί τόσο βάρος. Γι' αυτό αν ενδιαφέρεσαι, η εταιρεία μας εισάγει τις καλύτερες μάρκες SUV με κίνηση στους 4 τροχούς και με ειδικό γάντζο για ρημουλκίσεις. Και θα ήταν και λάθος να μην εκμεταλλευτείς την ευκαιρία να σου κάνουμε μια καλύτερη τιμή, μιας και που θα πάρεις τόσα πράγματα ταυτόχρονα από εμάς. Θα τρελαθώ. Μα τώρα μου λες να πάρω καινούργια αμάξι. Από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε μεγάλε. Ξέχασέ το. Θα με σκοτώσει η γυναίκα μου αν ακούσει ότι ξόδεψα τόσα λεφτά σε μισή ώρα. Καλά, δεν θέλω να σου δημιουργήσω οικογενειακά προβλήματα. Παρόλο που μου φαίνεσαι τύπος που δεν αφήνει τις γυναίκες να κάνουν κουμάντο στη ζωή του. Και είμαι. Αλλά τώρα, ξέρω εγώ. Το σκέφτεται μερικά λεπτά ο τύπος και τελικά αποφασίζει. Τέλος πάντων, ας πάει και το παλιάμπελο. Θα πάρω και το αμάξι. Φίλε μου, είσαι λεβεντιά. Σε διαβεβαιώ ότι έκανες μία από τις καλύτερες αγορές της ζωής σου. Δεν θα το μετανιώσεις ποτέ. Να πας στο καλό και τα λέμε αύριο όταν θα έρθεις να σου παραδώσουμε τα εμπορεύματα. Γεια χαρά. Φεύγει λοιπόν ο πελάτης και πάει διευθυντής στον πολιτή. Ρε εσύ, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Τι σαν είναι πολιτής εσύ. Ήρθε ο άνθρωπος να αγοράσει μπετονιά και εσύ του πούλησες και καλάμι και σκάφος και τρόλεϊ και αυτοκίνητο. Α, δεν ήρθε να αγοράσει μπετονιά. Και τι ήρθε να αγοράσει? Σερβιέτες για τη γυναίκα του. Σερβιέτες? Ναι, σερβιέτες. Οπότε του λέω, φίλε μου, από ό,τι κατάλαβα, αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πρόκειται να πηδήξεις. Δεν πας για ψάρεμα?